προσπαθώ να προσαρμόσω ένα πλάνο ωραίο, γιατί ξέρετε ότι εμένα η αγαπημένη μου θέση είναι μέσα εκεί στην τραπεζαρία, αλλά τα αγόρια της παρέας κάνουν πολύ φασαρία σήμερα, καταλαβαίνετε, έχω και τα δύο σήμερα στο σπίτι και ο Αλέξανδρος Δινυπόνο με το star στο τέρμα. Βέβαια, δεν θα σας πω ψέματα, ότι μου θυμίζει τα νιάτα μου και πολύ χαίρομαι, γιατί και εγώ μόλις ξύπναγα όταν δεν είχα σχολείο τα Σαββατοκύριακα, καλοκαίρι στις διακοπές, έτρεχα να ανοίξω το Star, να δω Looney Tunes, Powerpuff Girls, τι άλλο έβλεπα, πάρα πολλά. Τώρα αφήστε, θα με πιάσει κατάθλιψη. Καλημερούδ, γιατί μου κάνετε πώς μου είστε, ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Θέλω από κάτω στα σχόλια, όσοι έχετε πάει ήδη διακοπές, Να μας γράψετε πού πήγατε, πώς περάσατε, αν ήταν ωραία, αν θέλετε να μας προτείνετε κάποιο ξενοδοχείο, γιατί παιδιά ακούω πάρα πολύ κόσμο που δεν έχει καταφέρει να κλείσει ακόμα διακοπές. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ, γιατί τώρα μιλάμε για 5-6 βράδια, βλέπεις κάτι ποσά, 2.000 ευρώ για 6 βράδια, 3.000 ευρώ, δεν ξέρω τι γίνεται παιδιά. Δεν έχουμε καταφέρει κι εμείς να κλείσουμε, δεν έχουμε αποφασίσει και τι θέλουμε πάλι φέτος για τις διακοπές μας, γιατί και πέρσι που είχαμε πάει καρπενήσει. Είχαμε πάει βέβαια και καλοκαιρινές διακοπές και πέρσι που είχαμε πάει καρπενήσει πέρασαμε πάρα πολύ ωραία, έτσι λίγο πιο εναλλακτικά, αν μπορώ να το πω έτσι, λίγο πιο διαφορετικά, πιο έξω από τα στερεότυπα, από τα συνηθισμένα, δεν ξέρω πώς να το πω, πείτε το πώς θέλετε. Λοιπόν, έχω ετοιμαστεί, έχω βάλει το αγαπημένο μου t-shirt από Dior. Θα σας βάλω εννοείται και link να δείτε αυτό το t-shirt με τα κερασάκια. Έχει και με κερασάκια, έχει και με λεμόνι, έχει και με φράουλα, καρπούζι, έχει διάφορα, μπείτε να τα δείτε, νομίζω πως όλο μου το καλοκαίρι έτσι θα τη βγάλω. Εννοείται πως φοράω το αγαπημένο μου κλάμερ με το μάτι από Life Likes. Έχω εκπτωτικό κωδικό και για Life Likes, θα σας βάλω από κάτω. Και σήμερα περιμένω και μία παραγγελία να μου έρθει, που έχω παραγγείλει κάποια κοσμηματάκια τα οποία μου είχαν περισσέψει από το κέντημα και είπα να εκμεταλλευτώ κι εγώ ότι που μου είχαν περισσέψει, που μου είχαν μείνει, να τα βάλω στη συλλογή μου. Και επειδή... μου είχαν δώσει έναν εκπτωτικό κωδικό για μια συνεργασία που κάναμε, λέω να το εκμεταλλευτώ κι εγώ και τσουπ πήρα κι εγώ για μένα έτσι κάποια από το κέντημα. Και πόσο μ' άρεσε και αυτό εδώ με το μάτι, νομίζω ότι δεν θα σταματήσω να το φοράω αυτό το κλάμερ. Ελπίζω να έχω κάτι σωστά και να το βλέπετε σωστά, γιατί δεν βλέπω. Ετοιμάστηκα λοιπόν, γύρισα από το γιόγκα μου, έφυγα πάρα πολύ πρωί. Πηγαίνω πρωί-πρωί και κάνω, γιατί θέλω να μπω σε ένα πρόγραμμα. Θέλω από Σεπτέμβρη, πρώτο Θεός, να αφήνω τον Αλέξανδρο στο σχολείο. Να παίρνω το αυτοκίνητάκι μου και να φεύγω να πηγαίνω στη φίλη μου την Τζούντι να κάνω το γιόγκα μου. Πάρα πολύ ωραία. Έχει καταλάβει ακριβώς το σώμα μου, τους μύες μου, ξέρει ακριβώς τι θέλω. Ξέρει ακριβώς ότι θέλω να γυμναστώ, αλλά όχι να υποφέρω και να μην μπορώ να κάτσω σε μια καρέκλα. Οπότε με πάει πάρα πολύ χαλαρά και ωραία και με πάει σιγά σιγά και με ρωτάει και κάθε μέρα πώς είμαστε σήμερα, πώς είσαι και... Εντάξει, είναι καταπληκτική η δασκάλα, θα σας βάλω τα στοιχεία της από κάτω αν σας βολεύει στην περιοχή που είναι η σχολή της να το δοκιμάσετε, σας το προτείνω. Αν το λέω εγώ που με τη γυμναστική ξέρετε τι σχέση έχω, καταλαβαίνετε. Και θέλω τώρα, ετοιμάστηκα, έβαλα εδώ τα κερασάκια μου για να πάω στο μολ, γιατί τι έγινε, είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου, εγώ θα σας πω τι άνθρωπος είμαι. Όταν θέλω να αγοράσω ρούχα, 90% από τις φορές που έχω πάει να αγοράσω ρούχα δεν τα δοκιμάζω. Τα παίρνω έτσι με το μάτι, γιατί με το μάτι συνήθως πέφτω πάντα μέσα. Δηλαδή, τι να σας πω, πάντα πέρναγα, το θυμάμαι από μικρή, έμπαινα στα μαγαζιά, πέρναγα τις κρεμάστρες, δεν έκανα το ψαχτήρι αυτό να ανοίγω μία-μία την κρεμάστρα για να δω, πέρναγα και το μάτι μου έπιανε αυτό το ένα ρούχο που είναι για εμένα. Δηλαδή, δεν χρειαζόταν καν να μπαίνω στη διαδικασία να ψάξω. Και επειδή μου πέταξε σε μία προτινόμενη ένα top από Ζάρα, το οποίο έπαθα, γιατί σας έχω πει ότι ό,τι μου θυμίζετε παιδικά μου χρόνια το θέλω. Λέω, ας κάνω και μια παραγγελιούλα και μετά λέω, μην βάλω μόνο αυτό το top, ας βάλω και κάτι άλλο. Πρώτη φορά στη ζωή μου που ψωνίζω κάτι έτσι ηλεκτρονικά και ειδικά από Ζάρα που πέφτω έξω στα πάντα. Στα πάντα όμως. Λοιπόν, αρχικά το top που πήρα είναι αυτό εδώ, το οποίο αυτό δεν θα το αλλάξω. Το θυμάστε που τα φοράγαμε μικρές αυτά? Έχω πάθει πλάκα. Ήταν σαν φανελάκια τα φοράγαμε, αλλά να που βγήκανε και... Παιδιά, πάει και έτσι, με ένα μαύρο t-shirt και αυτό από πάνω. Κοιτάξτε.
Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ τώρα. Λοιπόν, και πήρα αυτό εδώ που έχει εδώ το λουλουδάκι. Και επίσης, όσες έχετε κοριτσάκια, να ξέρετε ότι έχει πολλά τέτοια. Γιατί εχθές έψαχνα να δω τι δωράκι θα πάρω για την βαφτιστήρα μου που έχει τη γιορτή της. Και βρήκα τέτοια μπλουζάκια. Αυτό θα το κρατήσω παρόλο που διαφανίζει και δεν ξέρω με τι μπουστάκι θα μπορώ να το βάζω. Γιατί εδώ θέλει μπέζ, αλλά εδώ θέλει μαύρο. Και δεν ξέρω αν θα πρέπει να αλλάζω τις ράντες. Θα δω πώς θα το κάνω τώρα, πώς θα γίνει. Και οι αποτυχίες είναι τα άλλα δύο. Πρώτα απ' όλα, αυτό εδώ το μπλουζάκι, το οποίο ενώ μόλις το είδα, μου άρεσε πάρα πολύ γιατί κάνει αυτή τη λεπτομέρεια. Είναι ένα άσπρο μπλουζάκι, απλώς σαν φανελάκι. Αλλά τρελάθηκα πάρα πολύ με αυτή τη λεπτομέρεια, με τις γραμμές, τις μαύρες που κάνει αυτές τις πολύ λεπτές, πολύ chic. Αλλά δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Φαίνομαι. Βλέπετε. Είναι υπερβολικά πολύ διάφανο για τα δικά μου. Δηλαδή, διαφανίζει και το δέρμα, για να καταλάβετε. Πώς το λένε. Μπορείς να διακρίνεις και το δέρμα, τέλος πάντων, και αυτό δεν μου αρέσει. Είτε με ένα μπέζ εσώρουχο, όλα είναι καλά, αλλά όχι. Δηλαδή, μέχρι και ο φαλός μου, για να καταλάβετε, φαίνεται. Και η επόμενη αποτυχία ήταν αυτό εδώ το σορτσάκι, το οποίο ενώ το πήρα στο ίδιο νούμερο με αυτό που πήρα λίγες μέρες πριν φύγω Καλαμάτα, γιατί θεώρησα ότι θα είναι ok, μου είναι τεράστιο. Και ενώ μου αρέσει πάρα πολύ σαν σορτσάκι και δεν θέλω να το αλλάξω, πρέπει να το αλλάξω γιατί θα μου πέφτει και θα μου σπάσει τα νεύρα, δηλαδή είναι και ψηλό μέσο, οπότε εδώ η μέση μου εμένα μπαίνει και πιο μέσα και εδώ τα πλαϊνά μου λίγο είναι πιο πεταχτά. Οπότε θα πέφτει και δεν θα το ευχαριστηθώ. Και αφού θα πάω μολ, τώρα που καθόμουν και ετοιμαζόμουν, δεν ξέρω αν φάνηκε, όταν ετοιμάζομαι, βάφομαι, φτιάχνω μαλλιά, βάζω βιντεάκια από YouTubers και παρακολουθώ και ακούω έτσι για να μου περνάει και εμένα η ώρα ευχάριστα. Και σήμερα είχα αφήσει 2-3 βιντεάκια που δεν είχα δει της Έλενας. Και στο προηγούμενο βίντεο που είδα, αυτό το τελευταίο νομίζω που ανέβασε στο προτελευταίο, μου έδωσε μία ιδεάρα που δεν ξέρω γιατί δεν την είχα σκεφτεί τόσο καιρό και με σώζει από πρόβλημα ετών. Επειδή το σπίτι μας είναι μικρό και οι ντουλάπες μας είναι μικρές, δεν έχω που να βάζω τα ρούχα τα οποία, να ας πούμε αυτό το ρούχο τώρα, αυτά τα δύο ρούχα, το top και το shorts. Θα πάω στο mall. Αν δεν λερωθώ ή οτιδήποτε και μπορώ να το φορέσω και το απόγευμα που θα πάω ας πούμε μια βόλτα, δεν θέλω να τα πετάω πάνω στο κρεβάτι ή να τα πετάω στο πάτωμα ή οπουδήποτε, αλλά δεν είχα και χώρο, στην ντουλάπα δεν τα βάζω με τίποτα, αλλά δεν είχα και χώρο που να τα αποθηκεύσω και μου έδωσα πίστευτη ιδέα, δεν το πιστεύω αλήθεια, θα σας δείξω, μόλις επιστρέψω, γιατί πραγματικά, τι να σας πω, μέσωσε, Έλενα να σε καλά. Επίσης να σας πω ότι δεν έχω αλλάξει καθόλου την άποψή μου για αυτά εδώ. Όσο πάνε και τα αγαπώ περισσότερο, να ξέρετε. Είναι ό,τι πιο άνετο υπάρχει. Στο μόνο που με δυσκολεύουν είναι στην οδήγηση, την οποία και δεν μπορώ να κάνω. Και έχω άλλα σανδάλια στο αμάξι και τα βγάζω και βάζω τα άλλα. Επειδή έχουν λίγο πιο ψηλό πάτο γι' αυτό. Αλλά είναι όνειρο. Τέτοιο πάτημα δεν υπάρχει. Για πες μας, γιατί δεν μας λες, Άσχετο τώρα αυτό που θα σας πω, αλλά επειδή έχουμε καθίσει να φάμε και ακριβώς απέναντί μας είναι τα Village, πρέπει να έρθετε να δείτε τα μυαλά που κουβαλάς 2 στο σινεμά. Το ένα δεν το έχω δει, θέλω να καθίσω να το δω μια μέρα από αυτές. Κάντε το. Έχετε μικρά παιδιά. Ελάτε κι εσείς, είναι τέλειο και για ενήλικες και για μικρούς. Είναι απίστευτο το ότι τι πράγματα παίρνεις από αυτή την ταινία. Πάρα πολύ ωραία. Με συγκίνησε. Νομίζω ότι πιο πολύ είναι για πιο μεγάλους. Δηλαδή για την ηλικία του Αλέξανδρου ήταν έτσι και έτσι. Δεν μπορούσε να πιάσει το νόημα. Αλλά αξίζει. Τι πράγμα. Το καινούργιο μου αμάξι. Το καινούργιο μου αμάξι. Το αμεγγέ. Το αμεγγέ. Ναι. Oh,
Επιστρέψαμε στο σπίτι και τρέχω κατευθείαν να δοκιμάσω εδώ πέρα την πάρα πολύ ωραία ιδέα που μου έδωσε η Έλενα. Κάτι το οποίο, ρε παιδιά, κάνω στο μπάνιο. Εδώ και χρόνια έχω στο μπάνιο κρεμάστρες πόρτας και κρεμάω μπουρνούζια και πετσέτες, γιατί δεν έχουμε και λουχώρο στο μπάνιο, είναι η αλήθεια, έχουμε μόνο μια κρεμάστρα. Δεν μου πέρασε ποτέ όμως από το μυαλό να πάρω τέτοιες κρεμαστούλες και για το δωμάτιο και να κρεμάω τα ρούχα τα οποία μπορούν να ξαναφορεθούν. Π.χ. αυτά τώρα που φοράω και το απόγευμα που θα ξαναβγούμε. Το απόγευμα θα πάμε σε μια συμμαθήτρια του Αλέξανδρου. Έχουν σπίτι τους πισίνα και μας καλέσανε για να κάνουν μπάνιο τα μικρά. Δεν του έχω πει τίποτα, γιατί θα καταχαρεί. Είναι η αγαπημένη του φίλη από το σχολείο του Αλέξανδρου. Και θα πάμε στο σπίτι τους να. Εν τω μεταξύ είναι και η πρώτη φορά που πάω σε σπίτι κάποιου συμμαθητή του Αλέξανδρου και έχω έτσι λίγο στρεσαριστεί να τι θα πάρω, πώς θα πάμε και αυτά και πήραμε στην φίλη μας ένα πάρα πολύ ωραίο μαγιό και ένα πάρα πολύ ωραίο κολιέ. Αυτά που σας τα έδειξα σε ένα πλάνο, αν φανήκανε και πάρα πολύ καλά. Γιατί τώρα από το ένα θέμα με τις κρεμάστρες πόρτας πάω αλλού. Αλλά τι έγινε, ρε παιδιά? Έχω την εντύπωση ότι κάπου στο κούτελό μου, στο πρόσωπό μου, δεν ξέρω, γράφει πάρτε τη στη σειρά, δεν θα μιλήσει. Πάω στο ταμείο στο Ζάρα που ήταν για τις αλλαγές. Αριστερά στο μόλο, σας ξέρετε, είναι το ταμείο που είναι για αλλαγές. Και πάω εκεί και έχω δύο κυρίες πριν από εμένα. Και έτσι όπως κάθομαι εγώ τρίτη, έρχεται το πλάι μια κυρία και κάθεται ανάμεσά μας. Και δεν ξέρω τι. Της μίλησε πάρα πολύ ωραία μπροστινή, χωρίς εντωμεταξύ να της πάρει τη θέση, αλλά δεν ξέρω. Είμαι παρακολουθεί η γυναίκα στο κανάλι και είδε τι μου συμβαίνει με τις θέσεις, ότι μου τις παίρνουν όλοι. Ή ήταν απλά θεόσταλτη για να μην πάλι έτσι μου ξανασυμβεί το ίδιο περιστατικό. Και γυρνάει, την κοιτάει και της λέει: εσείς τι περιμένετε? Με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Και λέει: στο ταμείο. Και της λέει: είστε για αλλαγή? Και λέει: ναι, α, ωραία, από εκείνη η σειρά. Και δείχνει πίσω μου. Πάρα πολύ ωραία. Και λέει: αχ, ναι, ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Και λέω: κοίτα να δεις τώρα. Παιδιά, πάλι δεν θα ξαναμίλαγα, γιατί σας είπα ότι δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να διαπληκτιστώ, γιατί εγώ θα χαλαστώ. Αυτό είναι το χειρότερο. Λοιπόν, αυτό ήταν. Θέλω να σας το κάνω και αυτό το story time. Ελάτε να το δούμε τώρα. Είναι και ωραία αυτά, γιατί έχουν πίσω, να βλέπετε, έχουν αυτό, τι είναι, πεντησούλα, οπότε δεν θα κάνουν και στην πόρτα, δεν θα γίνουν ζημιά στην πόρτα. Και, αχ, έτσι κι αλλιώς, αυτή η πόρτα δεν την κλείνουμε σχεδόν ποτέ, πάρα πολύ σπάνια, μόνο εγώ αν θέλω να γυρίσω έτσι κάποιο βίντεο και να έχω λίγο ηρεμία και τέτοια. Και κοιτάξτε, θα κρεμάω τα ρούχα αυτά που μπορώ να ξαναφορέσω εδώ. Η πόρτα μένει έτσι πάντα ανοιχτή και δεν φαίνεται τίποτα, να βλέπετε. Είναι τόσο κοντά στον τοίχο και στο καλοριφέρ που δεν θα φαίνεται τίποτα, οπότε δεν θα με ενοχλούνε. Και βγαίνω και από την... πώς το λένε... από το που να τα κουμπίσω και τι να τα κάνω και μπορώ να κρεμάω και τις πιτζάμες μου εδώ πέρα. Μπορούμε να κρεμάμε και τις πιτζαμούλες μας, για να το δω. Βέβαια θα τις φορέσω τώρα, αλλά... Τι ωραία ιδέα, ρε παιδιά, που μου έδωσε η Έλενα. Δεν θα το σκεφτόμουν ποτέ. Αλλά δείτε τώρα εδώ, αφήστε γιατί έτσι έχω αφήσει και έτσι τσαπατσούλικα. Κοιτάξτε. Και ανοίγεις. Και δεν φαίνεται τίποτα. Γιατί αν φαινόταν κάτι θα με ενοχλούσε στο μάτι, καταλάβατε. Αλλά τώρα εκεί δεν φαίνεται τίποτα. Μόνο τα σιδεράκια λίγο και πάνω φαίνονται στην πόρτα, αλλά ποσούς με ενδιαφέρει γιατί. Συνήθως τα έβαζα τα δίπλωνα και τα έβαζα πάνω στο σκαμπό αυτά τα ρούχα και τις πιτζάμες τις έβαζα κάτω από το μαξιλάρι. Αλλά εντάξει, οι πιτζάμες δεν με ενοχλούσαν τόσο που ήταν κάτω από το μαξιλάρι, αλλά τα ρούχα εκεί στο σκαμπό με ενοχλούσαν. Δεν μ' άρεσε οπτικά να τα βλέπω. Τώρα εκεί. Τέλειο. Έχω καταχαρεί εγώ τώρα για αυτό το πρώτο. Για αυτό το απλό το μικρό. Κοίτα τώρα εδώ με το σορτζάκι τι συνέβη, ρε παιδιά, και είμαι σε φάση τώρα που λέω καλύτερα να είχα κρατήσει το μεγαλύτερο. Πόσο κρίμα, χάμενο σορτζάκι τώρα. Καλά, θα το βάζω για λίγο πιο έτσι, πιο γρήγορες εξόδους, να μην το έχω όλη μέρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα σας αφήσω, παιδιά, είναι ένα πιο μικρό βίντεο αυτό, αλλά
θέλω τώρα να πάμε να ετοιμαστούμε, να φύγουμε τον Αλέξανδρο, να πάμε στο σπίτι της φίλης του, έτσι λίγο να το χαρεί. Γιατί είμαι σίγουρη ότι θα το χαρεί και εννοείται δεν μπορώ να πάρω σε ξένο σπίτι κάμερα, δεν το συζητώ αυτό. Και πάμε και στο ζαχαροπλαστείο να πάρω και μερικά παγωτίνια, να φάνε έτσι και τα μικρούλια. Και θα πάω. Πολύ χαρούμενη είμαι που μας καλέσανε από το πρώτο. Μας καλέσανε πρώτη φορά στο σπίτι από συμμαθητή του Αλέξανδρου. Βγάζει νόημα αυτό που έχω να πω από τη χαρά μου, δεν ξέρω, αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Αλήθεια, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Συμπαθώ και πάρα πολύ τη μαμά από το κοριτσάκι. Και έτσι τα βρίσκουμε, μιλάμε πολύ συχνά και γενικότερα από το Σεπτέμβριο μέχρι και σήμερα έχουμε μοιραστεί πάρα πολλά και για τις σχέσεις των παιδιών μας και όταν έχουμε αγανακτήσει και όταν έχουμε χαρεί και ανταλλάξαμε φωτογραφίες από τις γιορτές που έχουν γίνει στο σχολείο και έτσι είμαι πολύ χαρούμενοι που μας καλέσανε στο σπίτι τους και μας βάζουν μέσα στο σπίτι τους. Αυτό σημαίνει ότι μας συμπαθούν πάρα πολύ. Αυτά. Θα σας φιλήσω, θα σας χαιρετήσω και θα σας δώσω ραντεβού το επόμενο Σάββατο στο τελευταίο βιντεάκι για το καλοκαίρι. Θα τα ξαναπούμε από Σεπτέμβρη. Απλά θα πάρω λίγο το χρόνο μου, θα σας τα εξηγήσω λίγο στο επόμενο βίντεο. Στο επόμενο. Σας φιλώ να περνάτε υπέροχα και να κάνετε βουτιές πολλές. Με προσοχή. Πάντα.